Διαβάζουμε από τους αριθμούς γιώτα κεφάλαια. Σελίδα 141. Θα διαβάσουμε από το 1 ως το 11 διαβάστε. Και ελάτησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, κάμε εις αυτόν δύο σάλπικας αργυράς, εις φυριλάτους δεν εις κάμε αυτάς και θέλω συνείστε εις σε, δια να συγκαλείς την συναγωγή και να βάλεις εις κίνηση τα στρατόπεδα. Και όταν σαλπίζωσαι δι' αυτόν, πάσα η συναγωγή θέλει συναθρίζεστε προσέθη στην θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Εάν δε σαλπίζωσαι δι' μιας μόνης, τότε θέλω συναθρίζεστε προσέ οι άρχοντες, οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Και όταν σαλπίζετε αλλαλαγμών, τότε θέλω συνσηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Και όταν σαλπίζετε αλλαλαγμών δεύτερον, τότε θέλω σε σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς νότο. Θέλω σε σαλπίζει αλλαλαγμών για να σηκωθώσει. Όταν δεν συγκαλείται η συναγωγή, θέλετε σαλπίζει ουχή όμως αλλαλαγμών. Και η ή του Αρών, η ιερείς, θέλω σε σαλπίζει δια των σαλπίκων. Και ταύτα θέλω συνείστε εσάς, εις εσάς νόμιμον αιώνιον, εις τας γενεά σας. Και αν εξέλθετε εις μάχην εν τη γη ημών, κατά του εχθρού του πολεμούντος εναντίον ημών, τότε θέλετε σαλπίζει αλλαγμόν δια των σαλπίκων. Και θέλετε ελθεί εις ενθύμησιν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών ημών. Και εις τας ημέρας της ευρωσύνης ημών, και εις τας εορτάς ημών, και εις τας νεομηνίας ημών, θέλετε σαλπίζει δια των σαλπίκων επί των ολοκαυτωμάτων ημών, και επί των θυσιών των ειρηνικών προσφορών ημών, και θέλω συνείστε εις ημάς προς ενθύμηση ενώπιον του Θεού ημών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών. Μάλιστα, εδώ είναι δύο σάλπιγγες. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές οι δύο σάλπιγγες. Τους λέει θα κάνετε δύο αργυρένιες σάλπιγγες, άρα είναι πολύτιμες σάλπιγγες αυτές. Δεν είναι κάμε σε αυτόν δύο σάλπιγγες αργυράς. Δεν είναι μπρούτζινες, δεν είναι αυτό, είναι από ασίμι. Αργυρένιες. Ωραίες σάλπιγγες. Πολύτιμες άρα και από πολύτιμο μέταλλο. Σφυριλάτους θα κάνει αυτά, στερουσίστε εισέ, για να συγκαλείς τη συναγωγή. Θα σαλπίζεις και θα μαζεύονται και θα έρχονται κοντά και να βάλεις εις κίνηση το στρατόπεδο. Έχει σκοπό να τους συγκεντρώνει και να τους βάλει σε κίνηση. Τι κίνηση? Όταν σαλπίζωσαι δι' αυτόν πάσα η συναγωγή θα συναθρίζεται μπροστά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, εκεί δηλαδή που είναι ο Θεός. Μπροστά στην πόρτα που ο Θεός κατεβαίνει με την επέλη του και γίνεται η παρουσία του Θεού. Βέβαια οι σάλπιγγες αυτές, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Έχουμε δυο σάλπιγγες. Ο Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μας μιλάει ο Λόγος, μας μιλάει και το Πνεύμα. Να μας συγκεντρώσει πρώτα μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και θα συναθρίζονται προσέει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Εάν σαλπίσωση δια μιας μόνης, τότε θα συναθρίζονται προσέει οι άρχοντες. Υπάρχει και ειδική πρόσκληση, ότι το Πνεύμα το Άγιο ρηγορήσατε σε μένα τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Είναι ειδική σάλπιγγα. Άμα μιλήσει μόνο η μία σάλπιγγα, αν μιλήσει το Πνεύμα του Άγιο, μιλάει για ένα πρόσωπο, για μερικά πρόσωπα τα οποία τα συγκαλεί. Θέλουν συναστηρίζεστε οι άρχοντες, οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Και όταν σαλπίζετε αλλαλαγμό, τότε θέλουν συσηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα στρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Ένα σάλπισμα είναι να συγκεντρωθούν μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ένα άλλο σάλπισμα είναι να αλλαλάξει ο λαός. Κηρύττομαι. Και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει πολλές φορές να αλλαλάξουμε προς τον Κύριο. Και όταν σαλπίζετε αλλαλαγμόν, τότε θέλω σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα στρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Και όταν σαλπίζετε αλλαλαγμόν δεύτερο, τότε θέλω σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα στρατοπεδευμένα προς νότο. Θέλω σαλπίζει αλλαλαγμόν για να σηκωθώσει. Τι είναι ο αλλαλαγμός? Ο αλλαλαγμός είναι η δοξολογία. Και σε αυτό το σημείο δεν θυμάμαι ποιος ψαλμός είναι που λέει μακάριος
ο λαός ο γυμνώσκων αλλαλαγμών. Στο ζήτημα του αλλαλαγμού λίγο πρέπει να μείνω, διότι ο αλλαλαγμός είναι ο χαρακτηριστικός, ας πούμε, το χαρακτηριστικό του λαού του Θεού. Ο Κύριος κατοικεί εν μέσω των επένων του λαού. Μακάριος ο λαός ο γυμνώσκων αλλαλαγμών. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε στην εκκλησία και να στεκόμαστε με σταυρωμένα χέρια και αμίλητοι. Πρέπει να δοξάσουμε. Είναι και στιγμές που μένουμε αμίλητοι. Παίρνουμε την κοινωνία μας, προσωπόμαστε από μέσα μας, Κύριε συγχώρεσέ με, λέει σε. Είναι όμως όταν σαλπίσει η σάλπιγγα, τότε μπορούμε να έχουμε αλλαλαγμό. Τι είναι αλλαλαγμό? Δοξολογία. Ένα παράδειγμα αλλαλαγμού στην αιωνιότητα είναι όταν βλέπουμε στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, το Κάπα, στο Ιώτα Θήτα μάλλον, που φωνάζουν ο λαός και λέει αλληλούια, αλληλούια, όλος ο λαός επάνω στον ουρανό. Ένας επίγειος αλλαλαγμός τον οποίο βλέπουμε είναι όταν πέσανε τα τείχη της Ιερυχώ. Λέει τα περάστα, γυρίσετε γύρω γύρω μία μέρα, θα γυρίσετε γύρω γύρω από τα δεύτερη μέρα, μια φορά. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, εβδόμη ημέρα. Την εβδόμη ημέρα θα γυρίσετε γύρω γύρω από την Ιεριχώ, όλος ο λαός, 7 φορές. Την εβδόμη θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες και όλος ο λαός θα αλλαλάξει. Καταπέρασαν. Τι αλλαλάξανε? Στρεγγυλιές? Όχι, δόξα, αλληλούια. Πολλοί στενοχωρούνται. Άμα ακούνε δόξα, αλληλούια, στενοχωρούνται. Και δεν ξέρω γιατί. Α, τι φωνές είναι αυτές, πώς, γιατί φωνάζουν έτσι. Βέβαια, το να στριγκλίζει κανείς για να κάνει θόρυβο δεν είναι καλό. Το να είναι όμως πληρωμένος με πνεύμα Άγιο και να δοξάζει το Θεό με χαρά είναι καλό. Και απόδειξη είναι ότι πράγματι η Εκκλησία της Πεντηκοστής δεν σκανδαλίζει με το να φωνάζει, αλλά βλέπει ελκύονται οι ψυχές. Επειδή όμως υπάρχει πατροπαράδοτη, ας πούμε, συμπεριφορά να μπαίνει κανείς στην εκκλησία και να μένει αμίλητος και να μην ακούει ούτε να κύχει ούτε να λέει καμιά λέξη ο ίδιος, γι' αυτό τους κακοφαίνεται όταν μπουν μέσα σε ένα λαό ο οποίος μπορεί να δοξάζει το Θεό, να κροτεί και χείρας ακόμη, να ψέλνει και να κροτεί χείρας, όπως λέει λαοί κροτήσατε χείρας Κύριος, πάντα τα έθνη. Τους φαίνεται παράξενο. Δεν είναι όμως παράξενο. Είναι κάτι το οποίο είναι σωστό. Αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση από ορισμένα πρόσωπα και προπαντός τα πρόσωπα που θέλουν να πάρουν δόξα για τον εαυτό τους και θέλουν να φωνάζουν για να φανούν να προεξάρχει η φωνή τους. Δεν χρειάζεται. Όλοι μαζί θα δοξάζουμε τον Κύριο, θα υμνούμε όπως οι άνθρωποι πάνε σε μια συγκέντρωση και αμέσως λένε ζήτω, μπράβο. Φωνάζουν στον άνθρωπο ο οποίος μιλάει. Εμείς δεν φωνάζουμε σε κανέναν άνθρωπο ούτε μπράβο ούτε ζήτω. Φωνάζουμε δόξα εις τον Κύριο. Και η δοξολογία αυτή είναι που τη θέλει ο Θεός. Είναι ο αλλαλαγμός. Εδώ βλέπετε ο αλλαλαγμός υπήρχε από τότε. Θα σαλπίσει, λέει, αλλαλαγμό. Όταν σαλπίζεται αλλαλαγμό δεύτερον, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα στρατοπεδεμένα προς νότο. Θέλουσι σαλπίζει αλλαλαγμό για να σηκωθώσει. Θα σηκωθείτε πάνω, να αλλάξετε. Όταν δεν συγκαλείται η συναγωγή, θέλετε σαλπίζει. Ουχι όμως αλλαλαγμό. Όταν συγκαλείται, δεν θα έρχονται αλλαλάζοντας, θα μαζευτούν μπροστά στη θύρα για να έρθουν στην παρουσία του Θεού. Ουχι όμως αλλαλαγμό. Και ή του Αρών, ιερείς, θέλουν σαλπίζει για τον σαλπίγκον. Είναι το κήρυγμα του λόγου και η φωνή του Αγίου Πνεύματος, η οποία γίνεται δια προφητείας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Είναι οι δύο σάλπιγγες. Εφάνει καλόν εις το Πνεύμα του Άγιον και εις ημάς. Μη δει σας, μη σας ξεγελάσει, λέει, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου. Είναι αυτές οι δύο σάλπιγγες, οι οποίες είναι μέσα στην εκκλησία σήμερα. Ή Αρών λοιπόν ιερείς θέλουν σαλπίζει δια των σαλπίγγων και ταύτα θέλουν είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιος γενεάς γενεών, εις τας γενεάς σας. Και αν εξέλθετε εις μάχη και εν διγή ημών κατά του εχθρού του πολεμούντος εναντίον ημών, τότε θέλετε σας σαλπίζει αλλαλαγμόν για τον σαλπίγκον. Όταν βγαίνεις στη μάχη, δεν θα πει φοβισμένος και στενοχωρημένος και απαγοητευμένος, θα βγαίνεις με χαρά και με αλλαλαγμό, με δοξολογία.
γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η μάχη είναι του Κυρίου και επομένως δεν πρόκειται να χάσει ο Κύριος. Η μάχη είναι η νίκη είναι εξασφαλισμένη. Και θέλετε ελθείς εν τίμηση ενώπιον του Κυρίου του Θεού ημών και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών ημών. Όταν αλλάζετε, θα αλλάζετε εις τον Κύριο και τότε θα έρθετε εις εν τίμηση. Γιατί? Γιατί άμα δοξάζεις τον Θεό, ο Θεός λέει σε τιμάται και θα έρθει σε βοήθειά σου και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών. Και στα σημέρα της εφροσύνης ημών τώρα, είναι όταν είσαι ενώπιον του Κυρίου, όταν είσαι σε μάχη, στις ημέρες της εφροσύνης ημών και στα εορτάς ημών, στις νεομηνίες ημών. Θέλετε σαλπίζει για τον σαλπίγον επί των ολοκαυτωμάτων ημών και επί των θυσιών των ειρηνικών προσφορών ημών και θέλουν είστε εις εμάς προς εν τίμηση ενώπιον του Θεού ημών. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός ημών. Θα κηρύττομαι δια του Λόγου και δια του Αγίου Πνεύματος και θα αλλαλάζομαι όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού και όταν έχουμε μάχη και όταν έχουμε ανάγκη θα αλλαλάζουμε και θα φωνάζουμε στον Κύριο και ο Κύριος λέει θα μας θυμηθεί και θα έρθει και αν υπάρχουν εχθροί θα τους αναλάβει και θα τους κατατροπώσει. Αυτές είναι οι δύο σάλπιγγες αδελφοί μου αγαπητοί οι οποίες είναι και στην Καινή Διαθήκη, είναι η σάλπιγγα του Λόγου του Θεού και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Πολλά ακούτε από τον Άμωνα και πολλά ακούτε από το Πνεύμα του Άγιου, που μιλάνε διάφοροι αδελφοί, προφήτες και προφήτησες ακόμη αδελφές, τα οποία είναι του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει να ακούμε τη φωνή της σάλπιγγος όταν μας φωνάζει. Θα σε φωνάξει για να συναθρηστείς, θα σε φωνάξει για να αλλαλάξεις, θα σε φωνάξει για να πολεμήσεις, θα σε φωνάξει για να κάνεις τις θυσίες. Αυτά όλα γινόταν για το σαλπίγγο. Να δούμε τώρα στο 11 εδάφιο πώς το κανονίζουμε το πράγμα, το 11 εδάφιο. Και την 20η του δευτέρου μηνός, του δευτέρου έτους, ανέβη η Νεφέλη από τη σκηνή του μαρτυρίου. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ κατά την τάξη της οδηπορίας αυτών από τη ερήμου Σινά και στάθη η Νεφέλη εν τη ερήμου Φαράν. Και σηκώθησαν πρώτον καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός Μωυσέως και πρώτη εσηκώθη η σημαία του στρατοπέδου των ιών Ιούδα. Μέχρι εκεί. Και την 20η του δευτέρου μηνός του δευτέρου έτους ανέβηκε η Νεφέλη. Είναι το Πνεύμα του Άγιο, Όποτε σηκωνόταν η Νεφέλη, διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα, πάρτε την κατσέτα, όταν σηκωνόταν η Νεφέλη, τότε καταλαβαίναν οι Ισραήλ ότι ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Βγάνανε λοιπόν τις σκηνές τους, βγάνανε τους πασάλους, όλα τα φορτώνανε και ήταν έτοιμοι να φύγουνε. Και σηκώθησαν, εδώ λέει μια συγκεκριμένη περίπτωση. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ κατά την τάξη της οδηπορίας αυτών από τις ερήμου Σινά και εστάθη η Νεφέλη εν τη ερήμου Φαράν. Τους οδήγησε και προχωρήσανε. Και σηκώθησαν πρώτον, βλέπετε εδώ έχει τάξη. Καθώς προσέταξε ο Μωυσής, ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Πρώτον. Και η πρώτη εσηκώθη η σημαία του στρατοπέδου των ιών Ιούδα. Βλέπετε υπάρχει μία τάξη. Παρόλο ότι μιλάμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει άρσεν και θύλη ενώπιον του Θεού. Ουκίν άρσεν, ουκίν θύλη. Ωραία πραγματικά στη σωτηρία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Όλοι με τον ίδιο τρόπο παίρνουμε τη σωτηρία, με τον ίδιο τρόπο αναγεννόμαστε, με τον ίδιο τρόπο λαβαίνουμε το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά όμως δεν είναι έτσι σε όλα. Παραδείγματος χάρη στην οικογένεια λέει η κεφαλή της οικογένειας είναι ο ανήρ. Κεφαλή της γυναικός είναι ο ανήρ. Οι γυναίκες υποτάσσετε στους άντρες σας καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό κατά πάντα. Και οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκες σας. Στην Εκκλησία υπάρχει πάλι τάξη. Σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει δεν αυτεντεύει επί του ανδρός. Οι γυναίκες να σιωπώσουν τις Εκκλησίες σας. Η γυναίκα δεν μπορεί να γίνει πρεσβύτερος, δεν μπορεί να γίνει ποιμένας, δεν μπορεί να κηρύξει το λόγο του Θεού από τον άμωνα, δεν μπορεί. Υπάρχει τάξη. Σήμερα η τάξη δεν είναι όπως ήταν στον Ιουδαϊσμό, που είχαμε λεβίτες, ιερείς και τέτοια πράγματα, ούτε είμαστε χωρισμένοι σε φυλές. Εδώ είμαστε μία φυλή όλοι, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μία η οποία είναι η νύμφη και κοσμημένη, δεν μας χωρίζει σε φυλές. Αλλά έχει όμως τις τάξεις. Υπάρχει ο ποιμένες, υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, υπάρχουν οι διάκονοι. Υπάρχουν οι διακονίες. Διακονία, πρεσβύτερο αυτό, προφήτου, ποιμένος, διδασκάλου, αποστόλου, ευαγγελιστού.
Υπάρχουν τα εννέα χαρίσματα. Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, πίστης, διάκριση πνευμάτων, προφητεία, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, ιάματα και θαύματα. Υπάρχουν τάξεις. Αυτή η τάξη λοιπόν που λέει το Ευαγγέλιο πρέπει να τη σεβόμαστε. Πρώτα θα ξεκινήσει, λέει, η σημαία του Ιούδα. Η σημαία του Ιούδα περιελάμβανε τρεις φυλές. Ιούδα, Ισάχαρ, Ζαβουλών. Στο δύο εδάφιο λέει, έπειτα εσηκώθη η σημαία του στρατοπέδου Ρουβίν. Πού ήταν, Ρουβίν, Σημεών, Γάδ. Τρεις φυλές. Στο 22 λέει, έπειτα εσηκώθη η σημαία του στρατοπέδου των Ιών Εφραήμ. Εφραήμ, Μανασής, Βενιαμίν. Τρεις φυλές. Στο 25 λέει, έπειτα εσηκώθη η σημαία του στρατοπέδου των Ιών Δαν. Δαν, Ασύρ, Νεφταλή. Βλέπετε. Με τη σειρά, δεν μπορούσαν όλοι μαζί να σκοθούν και να φύγουν. Αλλά σκονόταν ένας και πηγαίναν ο ένας πίσω από τον άλλο. Και εδώ στο ζήτημα αυτό έχω να σας πω το εξής. Υπάρχουν οι αδερφοί οι οποίοι είναι παλαιοί, υπάρχουν και οι αδερφοί οι οποίοι είναι νεότεροι. Νεότεροι λέει υποτάσσεται στους ζητέρους. Ο παλαιός αδερφός ξέρει πολύ καλύτερα. Αρκεί να είναι πιστός και να έχει μείνει πιστός. Όχι να ήρθε στον Χριστό το 1950, να αποστάτησε 30 χρόνια και μετά ήρθε το 1980 πάλι. Αυτός καθυστέρησε. Άλλη υπόθεση. Υπάρχουν όμως οι αδερφοί οι παλαιότεροι, μετά είναι οι νεότεροι. Πολλά πράγματα τα οποία γνωρίζουν οι παλαιοί δεν τα ξέρουν οι νεότεροι. Πολλές φορές νομίζουν οι νέοι ότι βρήκανε κάτι σπουδαίο. Ενώ εμείς το έχουμε βρει πολλές φορές αυτό. Και είναι σαν το ενύπνιο που είδα ότι έπιασα ένα ψάρι και όταν το έπιασα λέει ήταν ένα κοράκι το οποίο μου γάτζωσε το χέρι. Νομίζει ότι βρήκε. Δεν βρήκες. Λάθος κάνεις. Αυτό που βρήκες εσύ το έχουμε βρει εμείς 10 φορές και την πάθαμε. Όταν ρωτήσεις όμως τους παλαιότερους θα σου πούνε. Το ξέρουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ορισμένα πρόσωπα τα οποία δεν διορθώνονται με τίποτα. Ποιο βέβαια έχουν περάσει αυτό, μα γιατί αυτή η οικογένεια ήρθε ξανά, έφυγε ξανά, ήρθε ξανά, έφυγε ξανά, ήρθε ξανά, έφυγε. Είναι η δουλειά τους αυτή. Δεν μπορούν να στερεωθούν. Δεν έχουν μέσα τους, ας πούμε, το λόγο του Θεού να διαμένει. Α, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι πολλοί δεν φοβούνται καν το Θεό, Ας είναι 30 χρόνια, 40 χρόνια, δεν φοβόνται ούτε το Θεό, ούτε τους ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος του Θεού. Αλλάζουν την εκκλησία, παρατάνε την αλήθεια, παίρνουν το ψεύδος και δεν τους νοιάζει και καθόλου. Ωραία είναι και εκεί. Μα πώς είναι ωραία και εκεί αφού είναι άλλο, δεν λέει τα ίδια που λέει ο λόγος του Θεού. Εσύ που γνώρισες την αλήθεια μπορεί να πας προς τα πίσω. Πώς μπορεί να πας προς τα πίσω. Το να πηγαίνει κανείς να σύρεται προς τα πίσω δεν είναι ευλογία, είναι κατάρα. Αυτά τα πρόσωπα όμως ποτέ δεν διορθωθήκαν. Κάναμε υπομονή, προσπαθήσαμε, προσπαθούμε συνεχώς, αλλά δεν διορθώνονται. Γι' αυτό και στο τελικά δεν μας νοιάζει. Αυτός είναι άνθρωπος της απολίας. Άνθρωποι που φανερωθήκανε και κάνανε τους πνευματικούς. Βέβαια περάσαμε πολλές μπόρες εμείς στη ζωή μας. Μία από τις μπόρες ήταν όταν φύγαμε από την Οδό Νεόλου 70 που ήταν η οργάνωση Assemblies of God και μας έλεγε ότι πρέπει να υπογράψετε για να μείνετε εδώ. Εμείς δεν θέλαμε να υπογράψουμε και φύγαμε. Τότε δημιουργήθηκε το θέμα ότι πρέπει να πάρουμε την άδεια. Πρέπει να συγκρατήσουμε την άδεια την οποία εγώ την είχα στο όνομά μου. Έπρεπε να υπογράψουμε. Εκεί φανερώθηκε η καρδιά των ανθρώπων. Γιατί μετά ήταν και δικτακτορία. Πήγα λοιπόν στον αδερφό, αδερφή, ειλικρινή, σταπεινή, οι περισσότεροι βέβαια. Υπογράψανε, εντάξει, για να πάρουμε την άδεια. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν πνευματικοί δήθεν, πρέπει να είμαστε στο πνεύμα, πρέπει να βαδίζουμε κατά το πνεύμα, πρέπει αυτό. Όταν ήρθαν εκεί, δηλιάσανε. Δεν ξέρεις αδερφέ, εγώ δεν θα υπογράψω. Λέω, μα γιατί αδερφέ. Δεν θέλω να με στιγματίσουνε. Ποιος να σε στιγματίσει. Να, η κυβέρνηση, ο ένας, ο άλλος. Και να πω ότι ήταν κανένας διευθυντής κάποιου υπουργείου ή να ήταν κάποιος, ας πούμε, αξιωματικός κάποιου σώματος στρατού και φοβότανε, ξέρω εγώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν του ποδαριού. Σήμερα, ας πούμε, έκανε μεσητεία
από σπίτια, την άλλη πουλάγε μελιτζάνες, την άλλη δεν ήταν κανένας άνθρωπος που θα είχαν τη θέση του. Όμως κατάλαβα και αμέσως εννόησα ότι μην κοιτάς αυτά που λέει ο καθένας. Με πνευματικός. Άμα θα έρθει η μάχη, θα δεις αν είναι πνευματικός. Εκεί φαίνονται οι δειλοί, και όπως είπε ο Κύριος του Γεδεών, είπε, πολύ λαό μου μάζεψες, λέει, Γεδεών. Λέει 32.000, Κύριε. Πολύς είναι ο λαός. Και ξέρετε τι θα πούνε, λέει, ότι σωθήκανε με τον αριθμό τους. Μου κάνεις μια χάρη να βγεις αύριο και να τους πεις όποιος είναι δειλός να πάει σπίτι του. Βγαίνει ο Γεδεών, λέει, όποιος από εσάς φοβάται και είναι δειλός να πάει σπίτι του. Ξέρετε πόσοι φύγανε? 22.000. Τρόμαξε ο Γεδεών να συγκροτήσει στρατό 32.000 και να του μείνουν 10.000 απότομα. Καήκαμε. Με αυτούς τους 10.000 θα πάνε. Και έρχεται ο Θεός και πάλι του λέει, πολλοί είναι Γεδεών. Πολλοί, λέει, 10.000, Κύριε. Πολλοί είναι Γεδεών. Κατέβασε τους κάτω στο ποτάμι. Όποιον από αυτούς δει να πέσει με τα μούτρα στο ποτάμι, χωρίσε τον χώρια. Όποιον δει όμως να γονατίζει με το ένα πόδι, να κρατάει τα όπλα με το άλλο και να πίνει με το χέρι, κράτησε τον χώρια. Αυτοί που πέσανε στο ποτάμι ήταν 9.700. Και αυτοί οι οποίοι γονατίσανε και κρατάγαν τα όπλα και πίνανε με το χέρι, μόνο 300. Τους 300 θέλω, λέει. Διώξτε τους, τους άλλους. Κύριε, από 32.000 φτάσανε 300. Αυτούς θέλω, λέει. Με αυτούς θα ξεκινήσεις το έργο. Τους άλλους δεν τους απέριψε. Πηγαίνετε σπίτια σας και όταν σας χρειαστούμε θα σας φωνάξουμε. Τη μάχη όμως δεν μπορούσε να, την κάνει με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε με τις 22.000 που έτρεμε το φιλοκάδι τους, ούτε με τους 9.700 που πέφτανε με τα μούτρα να πιούνε νερό και παρατάγανε τα όπλα. Σας το λέω γιατί με μεταχειριστεί ο Θεός. Δεν μπορεί να σε μεταχειριστεί όταν παρατάς τα όπλα στην πάντα, παρατάς το λόγο του Θεού, παρατάς την αλήθεια, παρατάς το Ευαγγέλιο, παρατάς τα πάντα και πέφτεις με τα μούτρα στο ποτάμι να πιεις νερό επειδή διψάς. Όχι, δεν σε χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν σε θέλει. Αν θα με απορρίψει, δεν θα σε απορρίψει, θα συνακολουθήσεις μετά. Αφού όμως γίνει η επιτυχία από τους 300, αφού γίνει η μάχη από τους 300, μετά και νικήσαν οι 300, γιατί ξέρετε, πήγε ο Γεδεών μετά, περικύκλωσε το στρατόπεδο των Μαδιανιτών με τους 300, τους είπε θα κρατάτε μία σάλπιγγα, θα κρατάτε μία στάμνα, θα έχετε μέσα ένα φανάρι, μέσα στη στάμνα, θα σπάσετε τις στάμνες, θα υψώσετε το φανάρι, θα σαλπίσετε και θα φωνάξετε η μάχαιρα του Κυρίου και του Γεδεών, ροπέα του Κυρίου και του Γεδεών. Όλοι μαζί θα φωνάξουμε. Και περικυκλώσα 100 από εδώ, 100 από εκεί, 100 από εκεί. Και κάναν την επίθεση, το σκάσανε οι Μαδιανίτες, δρόμο, δρόμο, δρόμο και μετά επιτεθήκαν και άλλοι. Λέω, αδελφοί μου αγαπητοί, ο Θεός διαλέγει τους ανθρώπους που θέλει να κάνει τη μάχη, έτσι δεν είναι, δόξα στον Κύριο. Μην σας φαίνεται ότι αυτός ο αδελφός είναι, ας φαίνεται, ας λέει, εγώ πνευματικός είμαι αυτό και είμαι ανώτερος και ας λέει, έχω δει ενύπνια, ας έχεις δει ενύπνια, θα δούμε ως τη μάχη επάνω τι είσαι. Πολλοί διδάσκανε παλαιά όταν πρωτοπίστευσα τους αδερφούς να μην παίρνουν χάπια φάρμακα. Βέβαια πολλοί ήταν ειλικρινείς και δεν ήταν σωστή η διδασκαλία. Καθόλου σωστή δεν ήταν, είχε μεγάλη καταστροφή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έλεγαν να μην πάρεις χάπια, μην παίρνεις αυτά, ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Έχεις πονοκέφαλο, ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Έχεις αυτό, ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Εμένα μου φανέρωσε ο Κύριος ότι εκείνα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να θεραπεύσει, τα θεραπεύει ο Κύριος. Δηλαδή, άμα ένας έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν θεραπεύει ούτε γιατρός ούτε κανένας. Όταν ένας έχει ένα καρκίνο, δεν μπορεί να το θεραπεύσει κανένας. Όταν όμως εσύ έχεις ένα σάπιο δόντι, θα πάει να το καθαρίσεις. Όταν γεννάει η γυναίκα, θα την πας, ας πούμε, να γεννήσει κανονικά κτλ. Δεν θα πεις άστινε στο χωράφι
και ο Κύριος θα ενεργήσει, θα πει αυτό, διότι τότε με αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι ο Κύριος θα μου φέρει να φάω, δεν πάω να δουλέψω, δεν πάω. Δεν είναι έτσι. Έχει ο άνθρωπος ορισμένα καθήκοντα και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Θεός τα υπόλοιπα που δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έγιναν καταστροφές, αλλά όμως έγιναν και σε αυτούς που κηρύτανε κατεσχήνη. Δύο φορές, δύο κύριοι τις άκουσα. Ο ένας έλεγε, όποιος πάει σε γιατρό δεν έχει σωτηρία. Και κηρύτε έντονα. Το πίστευε ο άνθρωπος πραγματικά. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν λοιπόν αρρώστησε στο χωριό του εκεί στη Μάνη και κάτι έπαθε, μάλλον γαστροραγία έπαθε, τον πήγανε επιγόντως στο νοσοκομείο και δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο και πήρε και φάρμακα και πόλα. Το ίδιο κι άλλος. Με αυτό θέλω να πω ότι να μην λέμε πολλά, να μην ακούς τι λέει ο άλλος, αλλά να είμαστε θετικοί, πιστοί πραγματικά. Και οι πιστοί άνθρωποι είναι λίγοι. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Θα πας, βέβαια, άμα χρειαστεί να πας. Και θα σου οδηγήσει ο Κύριος, θα παρακαλέσει τον Κύριο. Κύριε, τι να κάνω. Μπορεί ο Θεός να σου δώσει τη θεραπεία που πρωτού προλάβει να πας. Γενικώς πάντως, στη δυσκολία, στη θλίψη, στην ανάγκη φαίνεται ο χριστιανός. Στις αιρέσεις, επιτρέπει ο Θεός στις αιρέσεις για να φανερωθούν οι δόκοι. Επιτρέπει ο Κύριος να βρίξουν τον Κύριο, να τον κατηγορήσουν σαν πλάνο, σαν ότι έχει Βελζεβούλ. Δεν του είπανε ότι έχει τον Βελζεβούλ. Να σκανδαλιστούν όλοι, για με το λόγο που είπε, και να έρθει ο Πέτρος να πει, Κύριε, όλοι σκανδαλιστήκανε και φύγανε. Τι πράγματα είναι αυτά που λες? Και ο Κύριος λέει, μήπως θέλετε να υπάγετε, και εσείς υπάγετε. Αλλά είπε ο Πέτρος, πού να υπάγουμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Εκεί τον κοιμαστήκαν οι καρδιές. Εμείς δεν φεύγουμε με τίποτα, ε. Οι άλλοι έτσι σκανδαλιστήκανε, γιατί οι καρδιές δεν ήταν στερεωμένες. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει ότι πολλοί επίστευαν σε αυτόν, αλλά αυτός δεν ενεμπιστεύεται τον εαυτόν του εις αυτούς, διότι ήξερε τι είναι εν την καρδία των ανθρώπων. Κύριε, σε πιστεύομαι. Εσείς με πιστεύετε, αλλά εγώ δεν σας πιστεύω. Εγώ δεν σας πιστεύω ότι με πιστεύετε. Διότι ξέρω ότι λέτε ότι πιστεύετε, αλλά δεν πιστεύετε και δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον εαυτό μου σε σένα. Το καταλαβαίνετε? Διότι σε δεδομένη στιγμή και ο Ιούδας τον επρόδειξε. Δεν πίστευε. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω αν πιστεύω εγώ. Και εσύ κοίτα τον εαυτό σου, αν πιστεύεις εσύ. Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί μου αγαπητοί, οι άνθρωποι που είναι δοκιμασμένοι βέβαια φαίνονται, τους γνωρίζομαι, μείνανε σε ταλαιπωρίες, σε θλίψεις, σε δυσκολίες, σε όλα, στην καθαρότητα, στην αγάπη, σε όλα, και πάντοτε πρέπει να διατηρούμε την αγάπη και την τάξη την οποία έχει μέσα ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο για την Εκκλησία. Διαβάζουμε κάτι τώρα που είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό το υπόλοιπο κομμάτι που θα διαβάσουμε. Για διαβάστε, αδελφέ, από το 28 ως το 35. Ούτως έγινε το διοδηπορία των ιών Ισραήλ κατά τα τάγματα αυτών όταν σηκώνονταν. Και είπε ο Μωυσής προς τον Οβάβ, ιών του Ραγουήλ του Μαδιανίτου, εν θερού του Μωυσέως. Εμείς υπάγομεν εις τον τόπον περί του οποίου είπε ο Κύριος. Τούτον θέλω δώσει εις εσάς. Ελθέ με θυμών και θέλω μεν σε αγαθοποιήσει. Επειδή ο Κύριος ελάτησε αγαθά περί του Ισραήλ. Και είπε προς αυτόν. Δεν θέλω ελθεί, αλλά θέλω επιστρέψει εις την γη μου και εις την γενεά μου. Και είπε, μη μας αφήσεις παρακαλώ, επειδή σε γνωρίζεις που πρέπει να στρατοπεδεύομεν εν τη ερήμο και θέλεις είστε εις ημάς αντί οφθαλμών. Και αν έρθεις με θυμών, τα αγαθά εκείνα τα οποία θέλει κάμεις ημάς ο Κύριος, τα αυτά θέλομεν κάμει και εμείς εισέ. Και οδηπόρησαν από του όρους του Κυρίου οδόν τριών ημερών. Και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου προϋπορεύεται ο έμπροσθεν αυτών οδόν τριών ημερών, δια να ζητήσει τόπον αναπαύσεως δι' αυτούς. Και η νεφέλη του Κυρίου ή το επάνωθεν αυτών την ημέραν όταν σηκώνονται από το στρατοπέδιο. Μάλιστα, μέχρι εκεί. Γιατί μετά είναι μια ευχή την οποία πρέπει να διαβάσουμε ιδιαιτέρως. Ο κουνιάδος του Μωυσέως ήταν μαζί και ο Μωυσής του είπε, εμείς υπάγουμε εις τον τόπο περί του οποίου είπε ο Κύριος. Τούτον θέλω δώσει σε εσάς. Πάμε στη γη της επαγγελίας. Ελθέ με τιμόν και θέλουμε σε αγαθοποιήσει.
επειδή ο Κύριος ελάλησε αγαθά περί του Ισραήλ. Μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει αγαθά ο Κύριος εκεί που πάμε. Είναι η γη της επαγγελίας. Και είπε προς αυτόν: δεν θέλω ερθεί, είπε ο κουνιάδος του, αλλά θέλω επιστρέψει στη γη μου και στην γενεά μου. Ο Μωυσής όμως τον έβλεπε αναγκαίο και του είπε: μη μας αφήσεις παρακαλώ, επειδή εσύ γνωρίζεις που πρέπει να στρατοπεδεύομαι εν διαιρήμου, επειδή ξέρεις τον τόπο εδώ και τα μέρη, και θέλεις είστε εις ημάς αντί οφθαλμών. Και αν έρθεις με τιμόν, τα αγαθά εκείνα τα οποία θέλει κάμει εις ημάς ο Κύριος, τα αυτά θέλουμε κάμει και εμείς εις ε. Δεν μας λέει αν πήγε μαζί. Πάντως ένα πράγμα σας λέω, ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμεθα σε ανθρώπους όταν έχουμε την εφέλη του Κυρίου. Δεν είναι. Δεν χρειαζόταν ο κουνιάδος μαζί. Γι' αυτό και ο Θεός δεν επέτρεψε να πάει μαζί. Η αδυναμία μας όμως πολλές φορές μας κάνει να βλέπουμε το συγγενή μας ότι είναι ο μόνος υποστηριχτής μας και η μόνη μας ελπίδα. Βλέπει τον κουνιάδο του, επειδή ήταν από αυτά τα μέρη ο κουνιάδος του και ξέρει την έρημο και ξέρει που είναι οι οάσεις και τα λοιπά. Έλα μαζί μας, θα είσαι σαν τα μάτια μας, θα βλέπεις αυτά. Αδερφέ, εσύ με αγαπάς και με υποστηρίζεις, και κουνιάδος μου. Μην ελπίζεις τον κουνιάδο σου. Μην ελπίζεις τον αδερφό σου. Μην ελπίζεις τον φίλο σου. Ελπίζεις στον Κύριο. Μόνο στον Κύριο. Και πολλές φορές ήλπισα και λέω αυτός θα μας βοηθήσει. Δεν μας βοήθησε αυτός. Μας βοήθησε κάποιος άλλος τον οποίο ο Κύριος έστειλε. Εδώ λοιπόν ο Μωυσής έδειξε αδυναμία στο σημείο αυτό, θέλοντας τον κουνιάδο του μαζί, διότι ήξερε τα μέρη εκείνα και εμείς θα σε βοηθήσουμε. Τα αγαθά εκείνα τα οποία θέλει κάμει σημάς ο Κύριος, τα αυτά θέλουμε κάμει και εμείς εσέ. Και πώς ξέρεις εσύ ότι ο Θεός προορίζει αυτόν για την επαγγελία, για τη γη της επαγγελίας? Και πραγματικά αυτός δεν πήγε όπως φαίνεται. Και οδηπόρησαν από του όρου του Κυρίου οδών τριών ημερών και η κυβωτός της διαθήκης του Κυρίου, που είναι ο λόγος του Θεού, η κυβωτός ήταν ο λόγος. Είπαμε ότι είχε τα τρία πράγματα μέσα, το στάμνα με το μάνα, τη ράβδο τη βλασίστασα του Αρώ και τις δύο πλάτες με τις εντολές, που συμβολίζουν το λόγο του Θεού. Το μάνα είναι, ο λόγος του Θεού είναι τροφή, διότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Η ράβδος η βλαστήσασα του Αρών είναι ο λόγος του Θεού, διότι είναι πνεύμα και ζωή, μας ζωοποιεί. Και οι δύο πλάτες είναι ο λόγος του Θεού σαν εντολή, διότι ο λόγος του Θεού είναι τροφή, είναι ζωή, είναι και εντολή όμως. Τι πρέπει να κάνουμε. Προπορευόταν η κυβωτός της διαθήκης, προπορεύεται έμπροσεν αυτών οδών τριών ημερών. Τόσο απήχε η κυβωτός από το λαό, τριών ημερών οδών, για να ζητήσει τόπο αναπαύσεως για αυτούς. Και η νεφέλη του Κυρίου, βλέπετε, από τη μια ο λόγος του Θεού, από την άλλη η νεφέλη του Κυρίου, το πνεύμα του Άγιου. Εκεί θα εμπιστευόμαστε. Στο λόγο του Θεού και στο πνεύμα του Άγιου. Αν οι πρώτοι χριστιανοί είχαν μια καρδία και ένα πνεύμα, δεν είχαν μια καρδία και ένα πνεύμα διότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν ισχυρός διοίκητης, αλλά διότι ήταν ο λόγος του Θεού και το πνεύμα του Άγιου. Αυτά τα δύο ένωνε τις καρδιές των ανθρώπων και τους έκανε μία. Και η νεφέλη του Κυρίου ή το επάνωθεν αυτόν την ημέρα και όταν σηκώνονται από τους στρατοπέδους. Διαβάστε το 35 να δείτε τι ωραία που πρέπει να προσευχόμαστε όταν σηκωνόμαστε και όταν καθόμαστε. Για διαβάστε να δούμε. Και όταν σηκώνεται ο κυβωτός, έλεγε ο Μωυσής: «Ανάστα Κύριε, και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί σου και φυγέτωσαν οι μισούντες από προσώπου σου». Και όταν ανεπάβεται έλεγε: «Επίστρεψε, Κύριε, εις τας χιλιάδας των μυριάδων του Ισραήλ». Ωραίο να προσευχόμαστε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε όταν ερχόμαστε στην εκκλησία 7 η ώρα ή όταν ερχόμαστε το Σάββατο ή στο σπίτι μας να γονατίσουμε. Όμως, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν σηκωνόταν η κυβωτός, ο Μωυσής έλεγε αυτή την προσευχή: «Ανάστα, Κύριε, και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί σου και φυγέτωσαν οι μισούντες από προσώπου σου». Όπως περνάς, να διασκορπίζεις τους εχθρούς. Να φεύγουν οι εχθροί και οι μισούντες το πρόσωπό σου. Να φεύγουν από τη μέση. Και όταν σταματούσε η κυβωτός και σταματούσε η νεφέλη και τους έλεγε: «Εδώ θα αναπαυτείτε», έλεγε: «Επίστρεψον, Κύριε, εις τας χιλιάδας των μυριάδων του Ισραήλ». Έλα μαζί μας, Κύριε, να καθίσεις εδώ. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι
Το είδα σε ένα αδερφό, το έχω ζηλέψει, δεν μπορώ να πω όμως ότι το έχω εφαρμόσει κατά πάντα. Όταν μπαίναμε στο αυτοκίνητο για να πάμε, πριν βάλει μπρος, δηλαδή, σε ευχαριστώ Κύριε για αυτή την ώρα, βοήθησέ μας, προπορεύσου στην οδό μας, βοήθησέ μας, ελέησέ μας, μια προσευχή. Εφτάναμε στον προορισμό που μπορούσε να ήταν 10 χιλιόμετρα, σταματάγαμε, σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας έφερες εδώ, ευλόγησέ μας εδώ που θα πάμε. Παραξενεύτηκα, τόσο ένας αδερφός καλός. Ξεκινάγαμε να πάμε κάπου για να φάμε, που λέω εδώ. Κύριε, βοήθησέ μας στο σπίτι αυτό που θα πάμε να γίνουμε ευλογία, να μας ευλογήσεις τα λόγια που θα πούμε κτλ. Και σκέπτομαι αν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει και ξεκίνησε με την οικογένειά του, με το αυτοκίνητό του και τα λοιπά, και τον επέτυχε ένα τρένο και τον χτύπησε. Ευτυχώς λέει τον χτύπησε στο πίσω μέρος, δεν έπαθε αυτός ο ίδιος ούτε η γυναίκα του, αλλά το παιδάκι που ήταν πίσω και δεν ήταν δεμένο χτύπησε και τελικά δεν ξέρω που κατέληξε, πάντως κατέληξε στο νοσοκομείο. Σκέπτομαι τώρα αν πριν ξεκινούσε έκανε μια προσευχή, άραγε θα γινόταν αυτό. Ένας συνάδελφος, αδερφός, όχι συνάδελφος στο επάγγελμα, αδερφός ποιμένας μου λέει για κάποια περίπτωση αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια προσευχή πριν φύγει θα γινόταν τίποτα κακό. Εάν πριν ξεκινήσουμε μία δουλειά με προσευχή, κάνουμε μία προσευχή, άραγε μπορεί να αποτύχει αυτή η δουλειά. Πιστεύω αδελφοί μου αγαπητοί ότι πρέπει να προσευχόμαστε κάθε φορά που ξεκινάμε να πάμε κάπου, κάθε φορά που ξεκινάμε να κάνουμε μία δουλειά, που δεν είμαστε βέβαιοι για τίποτα, που δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να τη ρυθμίσουμε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάνε μια προσευχή, ο Κύριος να σε φωτίσει, να σε ευλογήσει, να σε φυλάξει, να σε βοηθήσει. Ο Νεεμίας έκανε μια προσευχή αστραπή. Στη σελίδα 464 υπάρχει πιο μικρή προσευχή. Γιατί ο Νεεμίας ήταν σκυθροπός, και του λέει σε βλέπω σαν σκυθροπό, του λέει ο βασιλιάς Ξέρξης ήταν μάλλον, και τι έχεις πάθει λέει, και είπα προς τον βασιλέα, ζήτω βασιλεύ λέει στο τρία εδάφιο εις τον αιώνα, γιατί το πρόσωπό μου να μην είναι σκυθροπό, ενώ η πόλη, ο τόπος των τάφων των πατέρων μου κοίται ηρημωμένος και επίλε αυτής κατηναλωμένε υπό του πυρός. Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, περί τίνος κάμνης σι αίτηση, πες μου τι ζητάς τώρα, γιατί ξέρω κάτι θέλεις να ζητήσεις. Τι, περί τίνος κάνεις αίτηση, τι ζητάς από μένα. Τι λέει παρακάτω, και προσευχήθην εις τον Θεό του ουρανού. Που πήγε και προσευχήθηκε και γύρισε εκείνη την ώρα. Του λέει ο βασιλιάς τι ζητάς, και κάνει μια προσευχή αστραπή. Κύριε φώτισε με τι να του ζητήσω, ε. Προσευχήθηκε εκείνη την ώρα. Από μέσα του, νοερά, χωρίς να καταλάβει ο βασιλιάς. Και είπα προς τον βασιλέα, αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα και αν ο δούλος σου έβρικε χάρη ενώπιόν σου, να με πέμψεις στον Ιούδα, εις την πόλη των τάφων των πατέρων μου και να ανοικοδομήσω αυτήν. Πόσο ωραία είναι να προσευχόμαστε για κάθε μας ζήτημα, ε. Κύριε φώτισέ με την από. Κύριε βοήθησέ με την από. Κύριε φύλαξέ με εκεί που πάω. Κύριε προπορεύσου στην οδόν μας. Κύριε δώσε μας καλό ύπνο απόψε. Δώσε μας όνειρα καλά πνευματικά. Κύριε καλό ξημέρωσέ μας. Κάνε μια προσευχή και θα δεις ότι θα σου βγει σε καλό. Ο Μωυσής είχε πολύ καλή συνήθεια. Μόλις ξεκινάγανε, ανάστα Κύριε και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί σου και φυγέτωσαν οι μισούντες σε από προσώπου σου. Και όταν ανεπάβετο, επίστρεψον Κύριε εις τα χιλιάδας των μυριάδων του Ισραήλ. Ωραία δεν είναι, να προσευχόμαστε. Ξεχνάμε όμως. Ξεχνάμε και την παθαίνουμε. Και όταν πάθουμε, μετά προσευχόμαστε.
Είναι σαν αυτούς που μανταλώνουν αφού τους κλέψουν το σπίτι. Πριν τους κλέψουν το σπίτι, δεν μανταλώνουν. Όταν όμως τους κλέψουν το σπίτι, τότε είναι για να γελάει κανείς, ε. Τώρα, τι κάνουνε, πάνε αλλάζουν κλειδαριές, βάνουνε και λουκέντα, βάνουνε και εκείνο. Τώρα ό,τι είναι να σου πάρει ο κλέφτης, το πήρε, δεν πρέπει να ξανάπει. Δύο φορές στο ίδιο μέρος δύσκολα πάει ο κλέφτης. Μην το παθαίνουμε έτσι. Πριν όμως να προσευχόμαστε, να λέμε Κύριε, αναλαβέμαι και βοήθησε. Αμήν.